Προσωπικού χαρακτήρα στην Κύπρο, η κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου. Καλώς ορίσατε, καλώς κυρία Λοϊζίδου. Προτού πάμε στην ουσία, να ρωτήσω το γραφείο σας σε ό,τι αφορά τον απλό πολίτη, ο οποίος πλέον έχει κάποια εργαλεία που δεν είχε στο παρελθόν στα χέρια του και έχει κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα που δεν είχε στο παρελθόν. Είναι ανοιχτό το γραφείο σας για καθοδήγηση και για ενημέρωση? Ειδικά αυτή τη βδομάδα, πολύ ευγενικά, δεν απαντάμε πλέον σε ερωτήματα εταιριών, οργανισμών και επιχειρήσεων και έχουμε ανακοινώσει εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι αυτή τη βδομάδα ειδικά είμαστε στην διάθεση των πολιτών για να απαντάμε συγκεκριμένα ερωτήματα επί των προνοιών του κανονισμού. Για τα πολύ καινούργια τους δικαιώματα, για την ενίσχυση των παλιών, όχι πως δεν το κάναμε στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι μια πρώτη ευκαιρία, αν θέλετε, να ενημερώσουμε τους πολίτες, τους χρήστες, όλους εμάς που χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα καθημερινά, για το τι ακριβώς σημαίνει για αυτούς αυτός ο κανονισμός. Θα τα δούμε όλα έτσι με τη σειρά. Κυρίως και εμείς θα εστιαστούμε σε ό,τι αφορά τους απλούς πολίτες πλέον, δηλαδή αφορά υπαλλήλους ως εργαζόμενοι, αφορά πρόσωπα που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αφορά καταναλωτές. Είναι βασικά όλους μας αφορά αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει όμως να σας διακόψω για πολύ λίγο, γιατί θα προβεί σε δηλώσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτή την ώρα μετά τη λήξη του Υπουργικού Συμβουλίου και θα επανέλθουμε, κυρία Λοϊζίδου. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Ακούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης.